Συνδυασμός σαχαρότη διαβήτη και παχυσαρκίας είναι σήμερα, Γιώργο, οι πιο συχνές παθήσεις μεταβολισμού. Το βασικό κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δυο, που πολύ συχνά συνυπάρχουν, το ξέρουμε από γνωστούς και φίλους, έχουν ύπουλη διαδρομή, χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα, τουλάχιστον στην αρχή, και αυτό είναι το ύπουλο. Αλλά σταθερά αυξάνουν τους κινδύνους. Απειλούν την υγεία. Απειλεί τη ζωή μας όμως αυτό. Απειλούν και τη ζωή μας ακόμα. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Ευθύμιο Καπάντα, που είναι παθολόγος με εξειδίκευση στο σαχαρώδη διαβήτη, διευθυντής του τμήματος διαβήτη παχυσαρκίας μεταβολισμού στο Metropolitan Hospital. Κύριε Καπάντα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Μιλάμε για ένα θέμα που αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων, δυστυχώς. Και θα ήθελα να μου πείτε, η παχυσαρκία σχετίζεται με την εμφάνιση του σαχαρώδη διαβήτη? Η παχυσαρκία είναι η αυξημένη ποσότητα λίπους στο ανθρώπινο σώμα. Αυτή η αυξημένη ποσότητα και ιδιαίτερα η ποσότητα του ενδοκυλιακού λίπους προκαλεί μείωση της δραστικότητας της ινσουλίνης του ατόμου, άρα έχουμε μια σχετική έλλειψη της ινσουλίνης, την αρχή δηλαδή του διαβήτη, και αν συνεχίσει το άτομο να είναι παχύσαρκο, τότε έχουμε και απόλυτη έλλειψη της ινσουλίνης και εγκατάσταση του διαβήτη. Άρα ξεκάθαρα η παχυσαρκία σχετίζεται με το διαβήτη και γι' αυτό και συνυπάρχουν σε πολλά διαβητικά άτομα. Και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην υγεία του, ακόμα και στη ζωή του? Γνωρίζουμε ότι τα διαβητικά άτομα σε σχέση με τα μη διαβητικά κινδυνεύουν από καρδιαγγειακές παθήσεις και από καρκίνο ακόμη, σοβαρές παθήσεις. Τώρα, αν το διαβητικό άτομο είναι και παχύσαρκο, τότε πολλαπλασιάζεται ο κίνδυνος εμφάνισης εμφράγματος αγγειακού εγκεφαλικού και καρκίνου, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλαπλασιαστική συχνότητα και θανάτου από αυτές τις αιτίες. Άρα βοηθάει η απώλεια βάρους, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Η απώλεια βάρους είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τον παχύσαρκο διαβητικό. Δεν βελτιώνει μόνο τα μεταβολικά του προβλήματα, δηλαδή βελτιώνει τη ρύθμιση του ζαχάρου του αίματος, του λιπηδεμικού προφίλ, μειώνει την αρτηριακή πίεση. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αν ένας διαβητικός με λίγα χρόνια διαβήτη χάσει πάνω από 15% του αρχικού του βάρους, ο διαβήτης μπορεί να υποστρέψει, δηλαδή το άτομο να είναι με φυσιολογικά ζάχαρα αίματος χωρίς καμία αντιδιαβητική αγωγή. Και το σημαντικότερο, γνωρίζουμε σήμερα ότι σε αυτό το επίπεδο που είπαμε απώλειας βάρους, 15% του αρχικού, αν επιτευχθεί, το διαβητικό άτομο αυξάνει το προσδόκιμο ζωής, ζει περισσότερο. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Άρα η απώλεια βάρους βελτιώνει την ποιότητα της ζωής και αυξάνει την ποσότητα της ζωής. Παίζει ρόλο, η ηλικία ή το φύλο και αν έχουμε συχνότητα των φαινομένων αυτών, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Η ηλικία φυσικά παίζει ρόλο. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία, τόσο περισσότερα τα προβλήματα. Και ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι όσο χρόνος περισσότερο που το άτομο είναι παχύσαρκο ή είναι διαβητικό, τότε πολλαπλασιάζεται ο κίνδυνος εμφάνισης αυτών των προβλημάτων. Μεταξύ των φύλων, η διαφορά φαίνεται στην αρχή υπέρ των ανδρών, αλλά μετά την εμμηνόπαυση στις γυναίκες, αυτή η διαφορά εξομοιώνεται και μάλιστα οι γυναίκες εμφανίζουν περισσότερο κίνδυνο αργότερα το να πεθάνουν από διαβήτη ή από παχυσαρκία. Νομίζω ότι χτυπήσατε ένα δυνατό καμπανάκι. Το πιάσαμε. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται. Και εφόσον υπάρχουν λύσεις, γιατί να μην ακολουθήσουμε αυτές τις συμβουλές? Φυσικά υπάρχουν λύσεις και φυσικά πρέπει να κοιτάξουμε την υγεία μας, έτσι και την ποσότητα και την ποιότητα της ζωής μας, όπως είπαμε. Άρα τα διαβητικά άτομα θα πρέπει να σκεφτούν δεδομένα την απώλεια βάρους, γιατί αυτή φαίνεται ακόμη και στο διαβήτη τύπου 1, που δεν σχετίζεται με αυτούς τους μηχανισμούς που είπαμε, γιατί όλη η συζήτηση ήταν για το διαβήτη τύπου 2. Ακόμη και στα διαβητικά άτομα τύπου 1, η απώλεια βάρους βοηθάει στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Στα διαβητικά άτομα τύπου 2 αυξάνει, είπαμε, και την ποσότητα της ζωής. Κύριε Καπάντα, χωρίς να κρυφτούμε, μας είπατε όλη την αλήθεια και είμαστε άνθρωποι νοήμονες, μπορούμε να προσέξουμε την υγεία μας, οπωσδήποτε, αλλά και τη ζωή μας, ακολουθώντας απλά πράγματα. Γιατί η απώλεια βάρους δεν είναι για κάτι το οποίο μπορεί στο να στερήσει από την είναι απόλυτη ικανοποίηση της υγείας και της ζωής. Και της ζωής μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα...